Εδώ και ένα χρόνο έχουν φανεί ξεκάθαρα οι προθέσεις και προτεραιότητες της κυβέρνησης. Ξοδεύονται δισεκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις επιχειρήσεις και στην εκπαίδευση δεν δίνεται ούτε ένα ευρώ. Μέτρα για την πανδημία δεν παίρνονται. Είτε στα γενικά σχολεία, είτε στα ειδικά, οι συνάδελφοι είναι ευάλωτοι απέναντι στον κορονοϊό. Είναι ανοχήρωτοι. Ειδικά στην ειδική αγωγή, που όλο αυτό το διάστημα που λειτουργεί δεν έχει πάρθει ούτε ένα μέτρο. Οι κινητοποιήσεις μας που συμβαίνουν είναι γιατί υπάρχουν προβλήματα. Τα προβλήματα είναι εκείνα τα οποία μας βγάζουν στον δρόμο. Τα αιτήματα, τα δίκαια που έχουμε για να μπορέσει η παιδεία να έχει αυτό που της αξίζει. Να μπορέσει ο κάθε μαθητής να πάρει αυτό που χρειάζεται. Δεν είναι αντικείμενο κοκορομαχίας ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το παιχνίδι σε βάρος του εργαζόμενου λαού που παλεύει αυτή τη στιγμή για την υγεία του στις επιχειρήσεις, στους τόπους εργασίας, στα μέσα μεταφοράς, στα σχολεία. Ως εδώ θα πρέπει τώρα το Υπουργείο Παιδείας να δεχθεί αντιπροσωπεία όλων όσων έχουν συγκεντρωθεί εδώ για να συζητήσουν το σοβαρό θέμα της ειδικής αγωγής και τα μέτρα που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση για να μπορέσουν να λειτουργήσουν στην πραγματικότητα με ασφάλεια τα σχολεία.